να ξεκινήσουμε με το κομμάτι του τουρισμού. Έχουμε κάποια στοιχεία, αυτό που είπαμε, Νίκος Καζαντζάκης, πρώτες αφίξεις, ένα ρεκόρ με 10.000 επισκέπτες, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο μας έχουν κάνει ποδαρικό, όχι ότι ξεκινήσαμε τις τελευταίες 48 ώρες, έχουμε ξεκινήσει εκεί από τις 20 του Μάρτη, 22 του Μάρτη μέχρι και σήμερα, τα πηγαίνουμε περίφημα και βέβαια αξίζει να πούμε ότι επιβεβαιώνεται αυτή η δυναμική που μας έλεγε και η περιφέρεια Κρήτης και αυτό το θετικό κλίμα το οποίο είχε διαμορφωθεί στο κομμάτι των διεθνών εκθέσεων τουρισμού. Για να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει για να πάμε και στην πρώτη σύνδεση. Λοιπόν, έναρξη τουριστικής περίοδου αναφορικά με το Ηράκλειο είναι η 11η Μαρτίου. Τα έχουμε ξαναπεί. Είχαμε τις 10.000 αφίξεις το Σαββατοκύριακο και βέβαια ποιες εθνικότητες, ποιες αγορές στηρίζουν είναι οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, οι Ισραηλινοί, οι Γάλλοι και οι Ελβετοί. Και βέβαια, επειδή κάνουμε αναφορές και στην Ανατολική, στη Δυτική Κρήτη, η σκανδιναβική αγορά είναι αυτή η οποία μεταξύ άλλων βοηθάει και έχει προχωρήσει σε μια δυναμική έναρξη της τουριστικής περίοδου. Λοιπόν, θέλω να πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου, Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κρήτης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από μένα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Τα είχαμε ξαναπεί πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Μας είχατε πει για το θετικό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στις τάξεις τουριστικών εκθέσεων. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά, στοίχημα να συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι μας ικανοποιεί το γεγονός ότι από μέσα Μάρτη ή λίγο νωρίτερα είχαμε αφίξεις. Μας ικανοποιεί ακόμα περισσότερο το μίξ, η σύνθεση δηλαδή των εθνικοτήτων που βλέπουμε. Θα περιμέναμε τους Γερμανούς λίγο πιο συγκρατημένους εξαιτίας της πιθανής ενεργειακής κρίσης την οποία βιώνανε σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά τους βλέπουμε πολύ δυναμικά. Θα περιμέναμε λίγο την Αγγλία, η οποία ζει ένα decline, ζει γενικά μια πτώση, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ δυνατή. Βλέπουμε Ιρλανδούς να έρχονται, είδαμε πτήσεις από Μάλτα και φυσικά είδαμε τις παραδοσιακές αγορές. Στην πραγματικότητα, κύριε Παναγιωτόπουλε, αν θέλουμε να περιμένουμε μια ακόμα χρονιά ρεκόρ, ας φανταστούμε ότι είχαμε περίπου 4.800.000 αφίξεις από τις πύλες εισόδου από τα αεροδρόμια μόνο. Και αν είχαμε 10.000, περιμένουμε άλλες 480 φορές αυτό το νούμερο. Η Κρήτη έχει πολύ μεγάλα νούμερα και κατά συνέπεια θέλει συνέπεια και συνέχεια. Όμως, σε πρώτη φάση έχετε απόλυτο δίκιο, μας ικανοποιεί και ο αριθμός και ο χρόνος. Το καθολικό Πάσχα είναι εδώ. Συνήθως, ξέρετε, μετά το τέλος του Απριλίου υπάρχει μια μικρούλα κάμψη στην αρχή του Μαΐου. Θέλουμε να το παρατηρήσουμε και αυτό. Ο κρητικός τουρισμός είναι ένας τουρισμός που θέλει συνέχεια, συνέπεια, νούμερα. Πρέπει να αναπτυχθεί στο χώρο, στο χρόνο και στις θεματικές. Και υπήρχε... Σωστά είπατε για τους... Ναι. Υπήρχε και μία παγωμάρα στο κομμάτι των προκρατήσεων κατά το Μάιο. Από το ρεπορτάζ αυτό προέκυψε και από κάποια τηλέφωνα που πραγματοποιήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Έχει αλλάξει? Έχετε ενημέρωση καθόλου? Ο Μάιος μονίμως το πρώτο 15ήμερό του, επειδή ανοίγει την πύλη εισόδου του καλοκαιριού και τον Ιούνιο, έχει μια μικρή πτώση, την οποία τη θέλουμε και αυτή γεμάτη. Οι προκρατήσεις μας φέτος είναι καταπληκτικές. Το γεγονός ότι πήγαμε στην ΙΤΕΜΠΕ στο Βερολίνο και όλοι αναζητούσαν Ελλάδα, κύριε Παναγιωτόπουλε, κυρία Σπανό, είναι πάρα πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό. Όταν πηγαίνει σε μια έκθεση χρηματιστήριο όπως είναι η ΙΤΕΜΠΕ, πηγαίνει ή για να πουλήσει ή για να ξεπουληθεί. Και εμείς δεν πήγαμε σε καμία περίπτωση για το δεύτερο. Όλοι οι ξενοδόχοι στο περίπτερο της Κρήτης είχαν δουλειά όλη μέρα, χαμόγελα παντού, όλοι ζητούν Κρήτη, είναι κάτι το οποίο θα εξαργυρώσουμε. Όμως για να κάνεις άλλη μια χρονιά ρεκόρ, καπάκι στο καπάκι, αμέσως μετά αποδεικνύοντας ότι η ανθεκτικότητά σου είναι το μεγάλο σου πλεονέκτημα απέναντι στην πανδημία, θέλει συνέχεια και συνέπεια. Είπατε πολύ σωστά για τους Σκανδιναβούς στη Δυτική Κρήτη. Οι Σκανδιναβοί, ξέρετε, ήταν από τις ελάχιστες εθνικότητες, οι Nordics, που είχαν μια μικρή πτώση το 22, περίπου 10%. Και αυτό γιατί θέλουν αειφορία στις διακοπές τους. Κατά συνέπεια όμως τώρα, ξαναβλέπουμε θετικές εξελίξεις στη Σκακέρα, γιατί οι Σκανδιναβοί δεν θέλουν να δουν πολύ στα μάτια τους στην Τουρκία εξαιτίας των γεωπολιτικών συνθήκων. Παραμένουν όμως άνθρωποι που θέλουν αειφορία. Μετά από μερικές μέρες, το Μάιο, θα πάμε στην έκθεση την Arabian Travel Market στο Ντουμπάι. Ξέρετε το εισιτήριό μου τι γράφει
πόσους ρήπους διοξιδίου του άνθρακα θα καταναλώσω για αυτό το ταξίδι. 987 κιλά. Το δικό μου ταξίδι μόνο θα προκαλέσει ένα τόνο εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό πρέπει να το μετριάσουμε. Ο τρόπος που ταξιδεύουμε, που ζούμε, που τρώμε, που μετακινούμαστε, που διασκεδάζουμε είναι λίγο ενεργοβόρος και πρέπει να το δούμε. Και οι Σκανδιναβοί το βρίσκουν λίγο πιο πριν από εμάς. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα προορισμό που εκτός από καταπληκτικός πρέπει να είναι και αηφόρος. Να το ξαναπώ, εγώ, ο Κυριάκος ο Κότσογλου, θα δημιουργήσω στην ατμόσφαιρα ένα τόνο ρήπων διοξιδίου του άνθρακα για το ταξίδι μου στο Ντουμπάι. Πρέπει να το ανασχέσουμε. Το βασικότερο κομμάτι που θα κάνουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, κυρία Σπανού, δεν είναι μόνο να διατηρήσουμε τα μεγάλα μας νούμερα και να είμαστε στους κορυφαίους προορισμούς. Είναι να διατηρήσουμε και την αηφορία μας. Θα έχετε πάρει χαμπάρι μετά τα θετικά μηνύματα και την προτίμηση του κόσμου ότι μερικές θρηλυκές παραλίες στη δυτική πλευρά έχουν πέσει από την πρώτη δεκαπεντάδα του κόσμου. Αυτό δεν είναι πολύ καλό. Κάτι πρέπει να κάνουμε και για εκεί. Μάλιστα. Και καλό είναι να το λέμε και εμείς και εσείς από τώρα. Θέλω λίγο να κλείσουμε με την προτροπή σας, με την συμβουλή σας, σωστά το είπα, απέναντι σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού. Ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, ο οποίος βέβαια έχει απομυστεί και το βάρος κατά κάποιο τρόπο να προωθεί τον τουρισμό της Κρήτης σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης. Σωστά. Τι έχει να τους πει? Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε κάνει ένα ολόκληρο κομμάτι προετοιμασίας στο οποίο είσαστε και εσείς συνοδοιπόροι. Οι ίδιοι εσείς, το κανάλι και το σταθμός. Κατά συνέπεια λοιπόν ολοκληρώσαμε μια απίστευτη διαδρομή από τις 4 Ιανουαρίου και το Όσλο, η οποία κατέληξε στις 18 Μαρτίου κάπου στη Βαρσοβία, στη Σαλόν Μοντιάλ στη Γαλλία και θα συνεχίσει με Στοκχόλμη, Ντουμπάι και όλα τα σχετικά. Η προετοιμασία έγινε όσο καλύτερα γινότανε από όλους. Και από τους ξενοδόχους και από τους καταλυματίες και από την περιφέρεια. Πάμε να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς χρυσές εμπειρίες και να τους κάνουμε πρεσβευτές. Θα έλεγα όλοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Από την πιο μικρή άφιξη μέχρι το πιο θερμό αποχαιρετισμό. Από το πιο μικρό γεύμα μέχρι το πιο μικρό κατάλημα. Να δώσουμε ιστορίες χρυσές. Να συμπεριφερθούμε καλά στο προσωπικό μας. Να νιώσουν οι άνθρωποι ότι είμαστε αηφόροι. Ότι δεν είμαστε της ευκαιρίας. Ότι είμαστε ένας λαός που φιλοξενεί από τότε που ο Ξένιος Δίας έζησε μαζί με την Αμάλθεια. Σωστά. Στο σπήλαιό του. Και ξέρουμε τη φιλοξενία καλύτερα από κάθε άλλο. Να το κάνουμε αυτό για τους ανθρώπους μας, για τους συνεργάτες μας, για τους προμηθευτές μας και τους εργαζόμενους μας. Κύριε Κότσογλου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο, πρώτα απ' όλα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Να είστε καλά.